γραμμή. Ευτυχώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι αλλοδαποί που άρπαξαν το ανήλικο παιδί. Ακριβώς είναι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια υπόθεση απαγωγής, εξυπνίασης, αρπαγής ανηλίκου συμπροχώρησε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Συγκεκριμένα, 27χρονος Πακιστανός μαζί με δύο συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται, απήγαγαν ένα 15χρονο ομοεθνή τους από την περιοχή του σταθμού Λαρίστης, προκειμένου να ζητήσουν λεφτά από τους συγγενείς του. Τον έκλεισαν σε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια. Τον είχαν δεμένο χειροπόταρα, όπως μάθαμε από τους αξιωματικούς της ασφάλειας που χειρίστηκαν την υπόθεση, και ζητούσαν από τους γονείς του το ποσό των 5.000 ευρώ. Άρα λίτρα ζητούσαν. Αμέσως έγινε καταγγελία από τους γονείς στην αστυνομία, η οποία έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων κατόρθωσε να ξυπνιάσει την υπόθεση, να μπει στο διαμέρισμα, έσπασαν την πόρτα, να συλλάβουν τον 27χρονο και να βρουν το 15χρονο αγόρι δεμένο χειροπόταρα, επαναλαμβάνω. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας, Φίλιππε. Έτσι έχουν αλλάξει τα δεδομένα πια. Η εγκληματικότητα φουντώνει παρά τις προσπάθειες αστυνομίας. Εγώ να πω ότι, Δημοσίνη Καλαμπάκα, έχουμε δεχτεί αυτές τις μέρες κάποιες καταγγελίες, οι οποίες εξετάζονται για ένα τζιπ μαύρο, το οποίο κυκλοφορεί στην περιοχή του Κολονού και προσεγγίζει ανήλικα παιδιά. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες οι οποίες μας έχουν γίνει. Το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο, να πω, προσπαθεί να προσεγγίσει κυρίως παιδιά μικρά και μας έχουν καταγγείλει συγκεκριμένα πράγματα. Ο φάκελος, τον οποίο έχουμε αρχίσει και εμείς εδώ σαν εκπομπή και να καταγράφουμε και να συγκεντρώνουμε στοιχεία, μας έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά ερωτηματικά. Γιατί οι καταγγέλλοντες μας μιλούν για αρπαγή παιδιών, κυρίως παιδιά αλλοδαπά, με σκοπό, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ελέγχουμε και εμείς με την ελληνική αστυνομία, για να δούμε τι βάση έχει, ακόμα μιλούν και για αφαίρεση οργάνων. Κοιτάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Δεν είναι κάποιος απλός τηλεθεατής που πήρε τηλέφωνο. Είναι στοιχεία συγκεκριμένα που έχουν συγκεντρωθεί από συγκεκριμένες ομάδες πολιτών και μιλούν για δύο συγκεκριμένα σημεία της χώρας. Και δεν είναι το ένα είναι στην Αττική και το άλλο είναι στην Ξάνθη. Ακριβώς. Μιλάμε για δύο διαφορετικά σημεία, το ένα στην Ξάνθη, το άλλο στην Αττική, που μας δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία για να εξετάσουμε. Το ρεπορτάζ έχει ξεκινήσει ήδη. Το ρεπορτάζ ήδη έχει ξεκινήσει. Και το λέω τώρα γιατί όποιος τηλεθεατής γνωρίζει κάτι ή αν έχει δει κάτι στις συγκεκριμένες περιοχές, να δώσουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής. Μπορείτε να μας καλείτε στο 210-947.000 εάν έχετε αντιληφθεί το οτιδήποτε. Εάν έχετε φοβηθεί να πάτε στην αστυνομία, αν έχετε φοβηθεί να καταγγείλετε κάποιο τέτοιο γεγονός, καλέστε και να μιλήσετε μετά τις 3 με τους συναδέλφους στο γραφείο μας για να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία, γιατί είναι μια πολύ περίεργη αυτή η υπόθεση. Το να ακούγονται ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα με τζάμια φημέ και ότι προσεγγίζουν μικρά παιδιά. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε, παρακαλούμε πολύ μετά τις 3 όταν τελειώσει η εκπομπή, για να υπάρχει και ο χρόνος να σας ακούσουμε, να μας καλέσετε στο 210-947.000 για να μας βοηθήσετε σε αυτή τη μεγάλη έρευνα, για να μην έχουμε τέτοια παρατράγωδα, όπως λέει πολύ σωστά ο κύριος Πελεκάνος. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι παλιά καταγγελία, έχει ξαναγίνει. Δεν είναι παλιά καταγγελία, κύριε Πελεκάνο, παρακαλώ. Όχι, δεν γνωρίζετε ότι. Το φαινόμενο αυτό. Το φαινόμενο είναι και από παλιά. Τα αυτά πολλά χρόνια ακούγονται παντού. Ναι. Μιλάμε για το συγκεκριμένο που αναφέρομαι εγώ. Συγκεκριμένο, ναι. Ξαναδίνω δύο στίγματα περιοχών. Αυτό, ναι. Το ένα στίγμα είναι στην περιοχή της Ξάνθης και το δεύτερο στίγμα είναι στην περιοχή του Κολονού στην Αττική. Όχι ως προς το αληθές. Θέλουμε, παρακαλώ πολύ, τη βοήθεια των φίλων τηλεθεατών
αν έχει πέσει το οτιδήποτε τέτοιο στην αντίληψή σας. Και να μην φοβούνται να μιλήσουν. Και αν έχετε κάποιο στοιχείο το οποίο φοβόσετε τον πήρε σε αστυνομία, πείτε το σε εμάς να διαχειριστούμε εμείς το και θέμα. Και περισσότερα για να μπορέσει να βρεθεί, να βρεθούν αν υπάρχουν αυτά τα άτομα, αυτά τα κακοποιητικά στοιχεία, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αφύπνιση, μένουμε εδώ.